τρίτη εθνική κατηγορία του μπάσκετ επιστρέφει το εντυπωσιακό φέτος Ηράκλειο, που έκαμψε ξανά την αντίσταση του Ρεθύμνου με 78-54 στο κλειστό του Λίντο αυτή τη φορά, στον δεύτερο τελικό ανδρών της ΕΚΑΣ, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα έχει κατακτήσει και το κύπελο ανδρών Κρήτης, ενώ ένας βασικός κορμός παικτών της οδήγησε σε τίτλο και το εφηβικό αλλά και το παιδικό τμήμα. Μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Όμιλο, για μένα, για τα παιδιά, για όλη την ομάδα. Την αναζητούσαμε καιρό. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος και επάξια πήραμε τον τίτλο που τόσο πολύ θέλαμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ρεθύμνου. Έδειξε μεγάλη διάρκεια, πολύ σωστός αντίπαλος, όλα σε αθλητικά πλαίσια. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και χαιρόμαστε που κατακτήσαμε αυτό που θέλαμε για φέτος. Φέτος κατακτήσαμε 3 πρωταθλήματα παιδών, εφήβων, αντρών. Κάτι δείχνει αυτό. Σχεδόν με τα ίδια παιδιά. Στοχεύουμε να μείνουμε ή ο ίδιος κορμός, το ίδιο πλάνο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογο. Έχει δείξει ότι κάνει δουλειά και νομίζω τα αποτελέσματα φέτος ειδικά το δείξανε ξεκάθαρα. Συγχαρητήρια στο Ηράκλειο. Ήταν μια σειρά τελικών η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι στο Ρέθυμνο, όπου η ομάδα του Ηρακλείου κατάφερε και έκανε το break στην έδρα μας. Συγχαρητήρια στο coach του Ηρακλείου και σε όλο το staff και στα παιδιά, γιατί δείχνουν ότι με πείσμα, επιμονή και θέληση μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί για άλλη μια χρονιά φτάσαμε στο τελικό. Δεν καταφέραμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πανηγυρίσουμε. Το συγκρότημα του Αλέξανδρου Πετράκη ήταν αποφασιστικό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα του Ρεθύμνου να διεκδικήσει με αξιώσεις το νικηφόρο αποτέλεσμα που θα έστελνε τους τελικούς σε τρίτο παιχνίδι. Σαν σε συνέχεια του δευτέρου μέρους του πρώτου αγώνα, οι παίκτες του Ηρακλείου βρήκαν λύσεις από τα 6-75, σημειώνοντας 10 τρίποντα στο δεύτερο 20 λεπτό. Κορυφαίο σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μαχαιριανάκης με 21 πόντους στα 10 λεπτά, 23-10, 32-25. 5 ημίχρονο, 54-41 και 78-54. Ωραία, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Η κατάσταση στο Ηράκλειο εδώ πέρα όλη τη χρονιά ήταν πάρα πολύ υγιής. Από τη στιγμή που κάναμε το διπλό στο Ρέθυμνο, θεωρώ ότι, ήταν μια εύκολη κατάσταση σημερινή. Τι να πω, οι coaches το αξίζαν, εμείς το αξίζαμε, δουλέψαμε πάρα πολύ όλη τη χρονιά. Συγκίνηση μεγάλη. Από τη στιγμή που ήρθαμε στο Λίτο εδώ πέρα, πιστεύω ότι ήταν εύκολα τα πράγματα για μας. Για μένα πιστεύω ότι βγάλαμε ψυχή, καρδιά μεγάλη, ζοριστήκαμε στο Ρέθυμνο, αξιόλογη ομάδα, πολύ δυνατή, με πολύ εμπειρούς αθλητές στην κατηγορία και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά φάνηκε εδώ μέσα ότι το θέλαμε περισσότερο και φάνηκε στο σκορ, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος εδώ ήταν μια πρόκληση για μένα, το ότι έρχομαι και είχα την ευλογία να παίξω κάποιες μεγαλύτερες κατηγορίες, δεν με κάνει καλύτερο από αυτά τα παιδιά. Θα έλεγα ότι με κάνει λίγο πιο έμπειρο να μπορέσω να τους δώσω ό,τι μπορώ. Αυτοί μου δίνανε ενέργεια και ζωή κάθε μέρα και εγώ λίγη εμπειρία παραπάνω, παιδιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι.